τα χρώματα που χρησιμοποιείτε στα έργα σας είναι πολύ ιδιαίτερα. Και επίσης βλέπουμε ότι στα περισσότερα έργα σας χρησιμοποιείτε και κάποια άλλα υλικά. Ναι. Μιλήστε μας λίγο για αυτά. Γιατί επιλογή, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε χαλκό, βλέπουμε νομίσματα. Ναι. Τι θέλετε να πείτε αυτό. Τα έργα είναι, τα χρώματα είναι πολλαπλά υλικά πράγματι. Συνικές μελάνες, τέμπερα, παστέλ, λάδια, σε αυτά τα μεγάλα εδώ. Και επίσης υπάρχουν μέταλλα, υπάρχουν σίδερα, υπάρχουν νομίσματα βέβαια και έχουν ιδιαίτερο βάρος και αυτά. Είναι η αγάπη μου για τα πράγματα καταρχήν, αλλά και με έναν άλλον τρόπο, ειδικά τα νομίσματα, είναι πολλαπλά, είναι με πολλαπλούς τρόπους φορτωμένα νοήματα τα νομίσματα. Λοιπόν, είναι η χαμένη δραχμή του Ευαγγελίου, είναι τα τάματα που κολλούσαν οι πιστοί, είναι με έναν τρόπο το νόμισμα που δίνανε για να περάσουν τις ψυχές ο Περαματάρης, ο Χάρον, να περάσει την ψυχή στον άλλο κόσμο. Είναι η αναφορά στους Πυθαγόριους και Ορφικούς, για τις τετράγωνες ψυχές που είναι οι στέρεες ψυχές, για τις τρίγωνες ψυχές που είναι οι ψυχές που έχουν μια οξύτητα ή αγωνία, για τις στρόγγυλες ψυχές που είναι ο θόλος αυτός. Ναι, είναι όλα τούτα μαζί. Ταυτόχρονα είναι το χρήμα που σήμερα παίζει και οδηγεί την τέχνη, παίζει ρόλο πάρα πολύ. Και εδώ δείχνω πως το χρήμα με έναν τρόπο μπορεί με την ανταλλακτική του αξία αυτή, καθώς πέφτει το φως επάνω με ένα κεράκι, να είναι και αστερισμοί και να μην είναι μόνο χρήμα, να δέχεται το φως και να το αντανακλάει. Γιατί στην πραγματικότητα σήμερα το να μιλάει κανείς για νόημα είναι λίγο μπανάλ. Μοιάζουν τα νοήματα, όπως λέει και ο Αξελός και ο Καστοριάδης, να έχουν καταπέσει. Αυτό το οποίο σήμερα οδηγεί την τέχνη είναι οι συλλέκτες. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν χρήμα, πληρώνουν και καθορίζουν με έναν τρόπο τάσεις και μόδες. Αλλά αν σκεφτούμε λίγο, υπάρχει μια δυστοκία και μια μηχανία σήμερα στο να γεννηθούν μορφές καινούριες. Και βλέπουμε ότι ένα αντικείμενο ευτελούς ίσως αξίες όπως ο χαλκός. Ακριβώς. Σε ένα πίνακα ζωγραφικής αποκτά μια τελείως άλλη διάσταση, παίρνει άλλο νόημα. Έτσι είναι. Στην πραγματικότητα η τέχνη ασχολείται με τα ευτελεία, αυτά που είναι για πέταμα. Και τα προσωπικά μου έργα, το λέω συχνά σήμερα, είναι επιτυχημένες αποτυχίες. Αυτό είναι. Είναι στην ουσία ράκι, κουρέλια, αλλά που εκεί πάνω συνάπτεται ο πόθος μου και ίχνει αυτό που λέω ο κουβάς, το τείχομαι το κουβά με το έξω, με το πέρα από μένα. Γιατί διαφορετικά μένω στον ναρκισισμό μου και πολλαπλασιάζω το εγώ μου και χαίρομαι με τον εαυτό μου με τα πολλά είδωλα. Στην ουσία λοιπόν προσπαθώ να σπάσω τον καθρέφτη αυτόν. Εγώ απ' έξω. Αυτό είναι ο εκκλησιαστικός μηχανισμός. Να παραμείνεις σε αυτό το αδιέξοδο εν ονόματι Ιησού Χριστού. Παραμένεις δηλαδή στο αδιέξοδο το ότι δεν μπορείς στην ουσία, αλλά είσαι σαν αυτιστικός. Στην ουσία τρέφεις αυτή τη σάρκη σου. Πώς θα φτάσεις να φορτωθείς τους άλλους. Αυτό το πράγμα είπαμε ότι το έχει κάνει η Παναγία στην πραγματικότητα. Και έκτοτε όλοι οι Άγιοι. Δηλαδή άδειασε τελείως, έχασε και το σώμα της, τα παιδικά της δάκρυα ενώθηκαν με τα δάκρυα της Χάριτος. Τα δάκρυα αυτά που λέει ο Βάσης Ακ, ότι στην πραγματικότητα είναι τα δάκρυα που μας δίνουν πληροφορία, τρέχουν αυθορμήτως, είναι γλυκά δάκρυα, μας δίνουν πληροφορία ότι αγγίξαμε την άλλη πραγματικότητα. Διατελούμε εν συνεχίση. Έτσι. Αλλά είναι μια μέθη αυτή, η οποία είναι και νυφάλια μέθη για τους πατέρες. Έτσι μπορώ να χρησιμοποιώ όλα αυτά τα υλικά και στην πραγματικότητα να επαναπροσδιορίζω διαρκώς τον εαυτό μου και την πορεία αυτή. Είναι ένα περπάτημα. Και κάθε στιγμή σταματάω και λέω: εγώ είμαι. Τι έχω να κάνω, να πάω στον πατέρα. Και πάλι περπατάω. Και έχω σκέψεις και είμαι σαν χαμένος. Και όλες αυτές οι σκέψεις είναι έργα μου που μπαίνουν, που σβήνουν, που χάνονται. Είμαι ένα υπερδιαδίκτυο, όπως είναι ο καθένας. Αλλά η Εκκλησία είναι ένα άκτιστο υπερδιαδίκτυο. Και περπατάω. Και όταν περπατάω, πάλι λέω: και ποιος είμαι, είμαι αυτός. Και θέλω να πάω εκεί. Επαναπροσδιορίζω διαρκώς και διαρκώς. Γι' αυτό δεν υπάρχει τεχνοτροπία στην πραγματικότητα. Αλλά είναι οι σταθμοί επί σταθμίες μιας πορείας που υλοποιεί έναν έρωτα και μια μετάνοια. Είναι κάτι που περιέχει λοιπόν το θάνατο μέσα, περιέχει την τρέλα και επιδιώκει να βρει αυτό που είναι ήλιος μέσα στο θάνατο, αυτό που είναι σοφροσύνη μέσα στην τρέλα, επιδιώκει να δει τον Χριστό ο οποίος μπαίνει μέσα στην επιθυμία μας, μπαίνει μέσα στον πόθο μας, μπαίνει μέσα στη θέλησή μας, είναι αυτός που ενεργεί και θέλει, είμαστε εμείς που θέλουμε και ενεργούμε μέσα σε αυτόν. Είναι αυτές οι πολλαπλές στιβάδες. Και είναι ακόμη κι άλλες. Γιατί ο λόγος που τώρα λέω αποκρύπτει κι άλλα τόσα. Γιατί ο λόγος έχει μια βία. Αλλά δεν μπορώ και να σιωπήσω. Γιατί σιωπώντας στην πραγματικότητα είμαι στο ίδιο επίπεδο με τον λόγο. Ζητούμε αυτόν τον λόγο που είναι μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Στην πραγματικότητα. Έτσι αναγκάζεσαι να είσαι χορευτής, ταξιδευτής. Έτσι. Παρατηρούμε ότι στα περισσότερα έργα σας, εκτός από εκείνα τα
πιο καθαρά εκκλησιαστικά και θεολογικά, υπάρχουν πολλαπλά πρόσωπα. Θα λέγαμε κρυμμένα πρόσωπα, μορφές. Μορφές και πολλά πρόσωπα. Ναι. Είναι τα πρόσωπα που κατορθώνω να δείξω από τα όσα σηκώνω. Και στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει και το έχουν κάνει οι μοντέρνοι ποιητές και ο Έλιοτ και τα λοιπά. Αυτό πάει πολύ μακριά, πάει στην τεχνική κολλάζ Φερρυπίν, αλλά τούτο γίνεται με έναν εκκλησιαστικό τρόπο. Ή ο Πεσόα, ας πούμε, με τα πολλά ονόματα που δίνει και είναι σαν πολλοί άνθρωποι και γράφει σαν είναι πολλές προσωπικότητες. Όλα τούτα είναι μέσα. Είναι μέσα σε αυτά τα έργα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας εκκλησιαστικός τρόπος. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Οι Άγιοι, όταν είναι και τους εικονίζουμε, στην πραγματικότητα τους εικονίζουμε να είναι συμπάση της Αγίας. Κάτι όμως το οποίο εμείς δεν το διαβάζουμε. Πολλές φορές όταν κλείνουμε έναν Άγιο στο χρυσό, είναι ο Άγιος σαν περικλεισμένος μέσα στον χρυσό. Και πολλές φορές θα πει κανείς, ο καημένος είναι κλεισμένος κάπου μέσα στον χρυσό. Βέβαια ο χρυσός συμβολίζει το άκτιστο φως. Αλλά εμείς πλέον οι σημερινοί άνθρωποι με τον χρυσό, ο οποίος ταυτίζεται και με τον πλούτο, δεν μπορούμε να διαβάσουμε στον χρυσό κάμπο των Αγίων, σε αυτή την πλούσια ερημιά, δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλους τους άλλους Αγίους και τους Αγγέλους που είναι. Έτσι εγώ ενεργοποιώ τον φόντο αυτόν, το οποίο είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Φερρυπίν υπάρχει ένα σχετικό ανέκδοτο, λέει στον Ρέμπραντ, πλησίασε ένας πατέρας με το γιο του και λέει να τον πάρετε, λέει, το γιο μου σε μαθητή. Λέει ο Ρέμπραντ, τι ξέρει να κάνει? Λέει, ξέρει να κάνει τον φόντο. Λέει ο Ρέμπραντ, αν ξέρει να κάνει τον φόντο, θα τον πάρω εγώ για δάσκαλό μου, όχι για μαθητή, για δάσκαλό μου. Γιατί ο φόντος είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι δηλαδή το πλαίσιο, εξής προέρχεται οτιδήποτε. Φόντος του ανθρώπου είναι ο Θεός, για να καταλάβετε. Είμαστε εν το Θεό. Εν αυτό κινούμεθα και εσώμεθα και εσμέν. Λοιπόν, εκπληκτικά πράγματα. Εγώ λοιπόν ενεργοποιώ το φόντο, δηλαδή τον παράδεισο στην πραγματικότητα. Αυτή τη ζωή. Δεν είναι μόνο οι Άγιοι, αλλά και οι μορφές οι μυθολογικές, όταν εστιάσεις, αρχίζουν να βλέπεις και άλλα πρόσωπα. Και επειδή δεν θες να τα πιάσεις, όπως είπα επανειλημμένα εδώ μέσα, σου λένε είμαι και εγώ εδώ, πιάσε με. Υπάρχει μια ιστορία από ένα γέροντα που γνώρισα πάνω στην Ήπειρο, ο οποίος μου έδωσε λείψανο του Αγίου Θεοδόρδου του Δήτου και είπε ότι μικρός ακόμη, φεύγοντας με τη μικρασιατική καταστροφή με λείψανα στα χέρια, εμφανίστηκε σε ένα εκκλησάκι, σε ένα στενάκι, μια μορφή και λέει πάρε με και εμένα, είμαστε αδέρφια. Έχεις, λέει, μαζί, λέει, τον έναν αδερφό. Και ήταν του αδερφού του Μεγάλου Βασιλείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου ο άνθρωπος έτσι είναι στα ακραία, αλλά εν Θεό μένοντας στα ακραία όρια της αντοχής του, εκεί συμβαίνουν άλλα πράγματα. Είναι αυτό ακόμη που είπε ο Άγιος Σιλουανός, ας πούμε, στο θαύμα που του συνέβη, ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Άγιος Σιλουανός, ναι, όπου είδε τον Χριστό στο Άγιο Όρος επάνω και ενώ πλέον είχε καταρρεύσει, είπε είσαι αδυσόπιτος. Λοιπόν, ύστερα από μια μεγάλη βαριά θεοεγκατάληψη που βίωσε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και εμφανίστηκε ο Χριστός και του είπε: εδώ είμαι, βλέπω τον αγώνα σου. Λοιπόν, πρέπει να επιμείνει κανείς στο αδιέξοδό του. Είναι δύσκολη δουλειά. Είναι κάτι που επιχειρεί να δείξει τον εκκλησιαστικό μηχανισμό. Εάν βασιζόμουν στον εαυτό μου, έχω ευχαίρεια να κάνω 20 έργα την ημέρα. Λοιπόν, ανταυτού του πράγματος βάζω 20 και 100 εμπνεύσεις σε ένα έργο σε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Και φαίνεται γι' αυτό με αγαπούσε πολύ και ο Νίκος Γαβρίλη Πεντζίκης, που με τίμησε με τη φιλία του και την παρέα του. Έτσι. Ήταν και δάσκαλός σας? Ναι, υπήρξε ένα διάστημα βέβαια. Ναι. Ναι. Του είχα δώσει ένα έργο και ήρθε και από τότε ήμασταν πολύ κοντά. Είπε πάρα πολλά. Είναι μια μεγάλη μορφή. Είναι ένας Άγιος, είναι ένας άγνωστος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην ουσία έραψε αυτό που κάνουν οι Άγιοι στην πραγματικότητα και με την τέχνη του έραψε όλα τα πάνω και όλα τα κάτω. Όλους τους βυθούς και όλους τους ωκεανούς. Που εισήλθε μέσα στον ωκεανό της στιγμής, που εισήλθε μέσα στον βυθό της κουκίδας.